Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη Πάσχα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έξοδο των Ισραηλιτών από την δουλεία προς την ελευθερία, από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Αν θέλουμε λοιπόν να γιορτάσουμε και εμεί αληθινό Πάσχα δεν πρέπει να περιοριστούμε στο εξωτερικό σκηνικό της γιορτής αλλά να βιώσουμε το βαθύτερο νόημα και μήνυμά της. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε και για μας μια διάβαση, ένα Πάσχα, σε μια άλλη μορφή ζωής δυνάμεως δόξης που ακτινοβολεί στο σύμπαν που φωτίζει τα πάντα με ελπίδα. Η ευχή «Καλό Πάσχα» δείχνει και για τον καθένα μας μια πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Να επιχειρήσουμε μια έξοδο από το χώρο του φόβου και της αποκαρδιώσεως στην περιοχή της ελπίδος. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας θύμισε φθόνους, δολοπλοκίες, μηχανοραφίες, ασύλληπτες μικρότητες των αρχόντων του κοινωνικοπολιτικού κατεστημένου της εποχής. Αυτή η εβδομάδα η Πασχαλίνη όμως αποκάλυψε ότι ο Χριστός δεν έχει υποσχεθεί στους φίλους του μια ζωή χωρίς σταυρό, αλλά μια ζωή στην οποία ο σταυρός μεταμορφώνεται σε Ανάσταση. Το μήνυμα της ελπίδας απευθύνεται στον άνθρωπο της κάθε εποχής και μαρτυρεί την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού ο οποίος παρά τις θανατηφόρες ενέργειες των ανθρώπων μας καλεί συνεχώς στη ζωή και στον κόσμο της Αναστάσεως. Η κόποση, η δυσπιστία, η πικρή γεύση της ζωής μας οδηγούν σε έναν απομονωτισμό στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τις αδυναμίες μας. Με την αναστάσιμη ελπίδα χρειάζεται να επιχειρήσουμε μια έξοδο από το φρούριο του εγώ στη συνάντηση με τον συνάνθρωπο για την πραγματοποίηση της κοινωνίας μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα να διαλυθούν τα σύννεφα της δυσαρέσκειας που σκιάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις να σεβαστεί ο ένας την ιδιαιτερότητα του άλλου και να μην γίνονται οι έρμεα του φανατισμού και της τομοκρατίας μέσα προβολής βίας και προσχήματα προκλήσεως πολέμων, καταστροφής, διωγμών, υποτιμήσεως και ευτελισμού της αξίας του ανθρώπου όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Αδελφοί, η Εκκλησία μας καλεί δια των υμνογράφων της. Συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση και αλλήλους περιπτυξόμεθα. Να γίνουμε άνθρωποι με πασχαλινό ήθος, παιδιά του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως και κοινωνή της Θείας Φύσεως. Χριστός Ανέστη.